Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην εκπομπή, παρόλο και εσείς τραβήξατε διάφορα με τις βροχές αυτές τις μέρες. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαιρετίζουμε όλους τους ίντερνετικούς τηλεθεατές και όλους τους καλεσμένους του πάνελ που θα βγήκαν πριν και μετά από εμάς. Ωραία. Θα θέλατε να μας πείτε ορισμένα πράγματα. Νομίζω ότι η Αιτωλοκαρνία έχει σημαντικά προϊόντα σε όλες τις περιοχές, σε όλη την περιοχή της Αιτωλοκαρνανίας. Κατά πόσο αυτά συνδέονται με τον τουρισμό στην περιοχή, αλλά και όχι μόνο στον τουρισμό, κατά πόσο αυτά τα προϊόντα, όχι μόνο στον τουρισμό της περιοχής, αλλά πώς τροφοδοτούνται και στα υπόλοιπα, στον υπόλοιπο τουρισμό σε όλη την Ελλάδα και αν έχετε βλέψεις και σκέψεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Αιτωλοκαρνανία έχει μία πολύ μεγάλη παραγωγική δυναμική, ειδικά στον αγροτουριστικό τομέα. Όσο αφορά τα προϊόντα τους, κυρίως παράγει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες ελιάς καλαμών και ελιάς γενικώς, με την καλαμών να παράγεται περίπου το 45% της πανελλήνιας παραγωγής της χώρας. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή σε γάλα και σε τυροκομικά προϊόντα. Μιλάμε για περίπου το 10-12% της παραγωγής του γάλακτος που προέρχεται από Αίγιο και Κατσικίσιο γάλα. Και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα προϊόντα, το αυγοτάραχο που είναι πάρα πολύ ξακουστό και pop προϊόν, τα τυριά της αμφιλοχίας και γενικά ό,τι έχει να κάνει με επικευτικά με τον κάμπο, με σπεροδοειδή, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή. Είναι ένας από τους νομούς που έχει μια εξαιρετικά καλή δυναμική σε αυτό. Τώρα, όσο αφορά με τον τουρισμό, το αγροτροφικό προϊόν έχει τη δυναμική να μπορέσει να συνδυαστεί μαζί με τον κλάδο του τουρισμού και να προσφέρει υπεραξία στην οικονομία. Η περιοχή δική μας, δυστυχώς, ακόμα δεν έχει πολύ μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Πιστεύουμε όμως ότι από τη δημιουργία του ακτίου, μάλλον από τη μέρα που η Fraport ανέλαβε το αεροδρόμιο του ακτίου, έχοντας θέσει ένα στόχο από 80.000 που ήταν τότε οι ταξιδιώτες που κατέβαιναν στο αεροδρόμιο να φτάσει στα 2,5 εκατομμύρια. Προτού τον κορονοϊό είχαμε φτάσει περίπου στο 500.000 τουρίστες που κατεβήκαν στο άκτιο. Όλα αυτά δίνουν μια υπεραξία και μια δυνατότητα, ένα πλεονέκτημα για να μπορέσει ο τουρισμός είτε να αναπτυχθεί περισσότερο στην περιοχή της Αιτωλοκαρνανίας είτε να μπορέσουν τα προϊόντα που παράγονται εδώ να προωθηθούν στους όμορους νομούς όπως είναι η Λευκάδα και τα Ιόνια νησιά, τα οποία έχουν εξαιρετικά πολύ μεγάλη αύξηση στον κλάδο του τουρισμού. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μια δυναμική, τα προϊόντα τα δικά μας μεταφέρονται σε πολλές περιοχές της Ελλάδος και πολλούνται, όμως καλό θα ήταν, σαν επιμελητήριο έχουμε στοχεύσει και πάρα πολύ σε αυτό, να αναπτυχθούν κάποια εργαλεία εναλλακτικών μορφών στην περιοχή, σύγχρονα εργαλεία τουριστικής προώθησης, τα οποία να συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και με την αοφόρα ανάπτυξη στο εναλλακτικό κομμάτι, έτσι ώστε να μπορέσουμε αναπτύσσοντας τουρισμό και στην περιοχή τη δική μας να υπάρξει μεγαλύτερη απορρόφηση και σε καλύτερες τιμές του προϊόντος που παράγεται στον νομό. Έχουν γίνει κάποιες συνέργειες και με άλλες περιοχές τουριστικές που θα θέλανε προϊόντα και δεν έχουν όταν είναι μεγάλη ανάπτυξη του τουρισμού, όταν είναι full season, και να φτιαχτούν με τα ποιητικές βιοτεχνίες στην περιοχή σας με σημαντικά προϊόντα όπως είναι τα τυριά στην αμφιλοχία και το γάλα που το ξέρουμε όλοι και τα άλλα τα προϊόντα που είπατε. Έχουν γίνει κάποιες τέτοιες προσπάθειες ή σκέφτεστε να κάνετε? Κοιτάξτε, τα clusters γενικά στην Ελλάδα δεν έχουν βοηθεί πολύ, όμως οι μεταποιητικές μονάδες που υπάρχουν προσπαθούν με εξωστρεφείς δράσεις και με τη βοήθεια του επιμελητηρίου, είτε μέσα από τη συμμετοχή σε εκθέσεις προ-κορονοϊού εποχή πάντα, σε επιχειρηματικές αποστολές, να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να διασυνδεθούν με άλλες επιχειρήσεις
και άλλες περιοχές οι οποίες έχουν μεγαλύτερο, πιο αυξημένο το τουριστικό κλάδο. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, υπάρχουν όπως σας είπα προϊόντα, δεν είναι όμως κάτι το οποίο στρατηγικά έχει ας πούμε δομηθεί ή οργανωθεί. Υπάρχει μια σκέψη, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κάνει μια προσπάθεια με την περιφέρεια να δημιουργηθεί ένα γαστρονομικό μοντέλο, ένα γαστρονομικό brand. Η αλήθεια είναι ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει μια μεγάλη δυσκολία, κακά τα ψέματα. Υπάρχει ο κορινθιακός, μάλλον ο κόλπος που βρίσκεται, ο αχαϊκός κόλπος, ο οποίος χωρίζει την περιφέρεια στα δύο, με αποτέλεσμα να μην είναι και τόσο, είναι μεγάλες αποστάσεις και δεν μπορούμε να έχουμε μια κοινή ταυτότητα. Θα πρέπει όμως να στοχεύσουμε σε ένα γαστρονομικό brand ή σε διαφορετικά γαστρονομικά brand, τα οποία διηγούνται ιστορίες πολιτισμού, όπως π.χ. θα μπορούσε να είναι η μάχη του Λεπάντο για την περιοχή της Λαχπάτου, όπως θα μπορούσε να είναι η Ιερά Πόλη Μεσολογγίου με όλη την ιστορικότητα που έχει και με το εξαιρετικό γαστρονομικό προϊόν που παράγει στη Λιμνοθάλασσα. Αν στοχεύσουμε με αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας δηλαδή γαστρονομικά brands, μικρο γαστρονομικά brands ανά περιφέρεια, ανά νομό μάλλον, ή ανά σημείο στο οποίο υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην οικονομία λόγω πολιτισμού ή λόγω ιστορικότητας, θα μπορέσουμε να δούμε και μεγαλύτερη, νομίζω, ανάπτυξη και αύξηση των πωλήσεων στον αγροτικό τομέα. Εμείς, ο λόγος που γίνεται η συζήτηση είναι αυτό, είναι πώς αυτή θέλουμε τη συζήτηση να αναπτύξουμε, γιατί νομίζουμε ότι υπάρχουν σημαντικά προϊόντα της περιοχής και ξέρετε, μερικές φορές ψάχνουμε το δύσκολο, πώς θα τα προωθήσουμε στο εξωτερικό, ενώ δεν κάνουμε την προώθηση παρά στις καλές εποχές, όταν ήταν 33 εκατομμύρια τουρίστες, να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, να τα γευθούν και γιατί θα είναι και οι διαφημιστές των προϊόντων και στο εξωτερικό. Και πρέπει αυτή η διασύνδεση κάπου να επιτευχθεί. Γιατί νομίζουμε ότι θα αναπτυχθούν και καινούργιες βιοτεχνίες και μεταποιητικές εταιρείες και τα προϊόντα μπορούν να διακινηθούν πιο γρήγορα και να μην έχουν και το κόστος να πάνε στο εξωτερικό κτλ. Εννοείται, πάντα στο εξωτερικό είναι και ο στόχος να πηγαίνουν και στο εξωτερικό, να μπαίνει συνάλλαγμα στη χώρα, αλλά μπορούν και μέσα, εκεί που κάνουμε εισαγωγές προϊόντων, μιλάγαμε ξέρω εγώ πριν με την περιοχή στα Σιδεία, και τους λένε ότι πρέπει να χαμηλώσει την παραγωγή, δεν ξέρουμε πού να την κάνουμε, γαλακτοκομικών προϊόντων. Και το καλοκαίρι γίνεται ένας χαμός εισαγωγή τέτοιων προϊόντων από το εξωτερικό, γιατί δεν έχουμε να καταναλώσουν οι ξένοι που έρχονται εδώ. Δηλαδή υπάρχει μία σύνδεση η οποία πρέπει να επιτευχθεί. Κοιτάξτε, το προϊόν που εισάγεται ως προς κατανάλωση στον κλάδο της εστίασης και στον κλάδο των ξενοδοχείων, δυστυχώς εισάγεται γιατί είναι φθηνότερο. Δεν θα μιλήσουμε για ποιότητα, γιατί δεν θέλω να πω ότι τα δικά μας είναι πάντα καλύτερα των άλλων. Σίγουρα έχουμε ποιοτικά προϊόντα. Είναι όμως είναι ποιοτικότερα, έτσι. Όμως, σε οικονομία κλίμακος είμαστε πιο ακριβοί. Ο επιχειρηματίας αυτό που θέλει είναι να έχει κέρδος ή να μπορέσει να αντισταθμίσει τη συγκεκριμένη αδυναμία. Πρέπει να βρούμε τρόπους η παραγωγική διαδικασία σε όλα τις τα στάδια να γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δημιουργήσει ανταγωνιστικά προϊόντα όσο αφορά την τιμή. Και ποιοτικά και ανταγωνιστικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο, υπάρχει έλλειψη κουλτούρας συνεργασιών, όμως οφείλουμε, εάν θέλουμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, το να μπορέσουμε να προφημιθέψουμε με τα δικά μας τα προϊόντα και το πλούτο που έχουμε να πάρουμε πίσω πουλώντας τα στην εστίαση και στα ξενοδοχεία, οφείλουμε με κάποιο τρόπο να βρούμε λύσεις σε αυτές τις αδυναμίες. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Και θα πρέπει μετά, νομίζω, θα είναι πιο εύκολος ο δρόμος. Δεν θέλουμε πια να βλέπουμε αρνιά Νέας Ζηλανδίας στα ξενοδοχεία μας. Θέλουμε να βλέπουμε αρνιά Τολοκαρνανίας,
πώς το λένε, χοιρινά που παράγονται στην Ετωλοκαρνανία ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο να καταναλώνονται από τα ελληνικά, από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Νομίζω ότι το είπατε, ότι πρέπει να αναπτυχθεί η κουλτούρα συνεργασία. Και εννοείται ότι εμάς τα δικά μας τα προϊόντα δεν μπορούν να φτάσουν, να πέσουν τόσο χαμηλά και να φτάσουν τις τιμές άλλων εισαγόμενων προϊόντων, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια κουλτούρα και εδώ, ότι η προώθηση των ελληνικών προϊόντων να είναι μέλημά μας, ότι έχουμε καλύτερο προϊόν, να το αγαπήσουμε το προϊόν, να το προωθήσουμε το προϊόν κτλ. Δεν ξέρω, έχετε πάει στο εξωτερικό, σε πολλές χώρες, δεν υπάρχει περίπτωση να πας στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία και να μην σου προσφέρουν κατευθείαν δικό τους, όχι γερικά της Ιταλίας, της περιοχής, το κρασί, τη γραβιέρα της περιοχής, τα πάντα. Γιατί έχουν μάθει από τα σχολεία την κουλτούρα, όλη αυτή την έχει διαμορφωθεί. Αυτό σιγά σιγά πρέπει να το κάνουμε στην πράξη, κατά τη γνώμη μας. Και ο μύθος ότι μπορεί να ανέβει η τιμή και να χάσουμε πελάτες από το εξωτερικό, έχει δείξει ότι είναι μύθος. Γιατί πολλά ξενοδοχεία που εφαρμόσανε ότι, κοιτάξτε, εμείς θα έχουμε παραδοσιακά προϊόντα γνήσια της περιοχής, αλλά θα ανεβάσουμε το κόστος 10%-15%, παραμένουν να ήταν πρώτα σε πωλήσεις στο εξωτερικό. Γιατί ανεβάσα την ποιότητα. Ένας που έρχεται από το εξωτερικό δεν θέλει να φάει τυρί από την Κίνα ή από το εξωτερικό. Θέλει να... Η γευσιγνωσία και η γαστρονομία είναι μια εμπειρία που θέλει να ζήσει στην περιοχή. Είναι έτσι. Δυστυχώς τα all inclusive δεν το επιτρέπουν πάρα πολύ αυτή τη στρατηγική, γιατί δημιουργεί μια δυσκολία στα πλαίσια της προσπάθειας να παραμείνουν οι επιχειρήσεις υγιείς και βιώσιμες κυρίως. Όμως, είπαμε, η υπεραξία στο προϊόν, η παραγωγή, ο τρόπος με τον οποίο θα δημιουργήσουμε ωραίες ιστορίες για να το πουλήσουμε το προϊόν αυτό στον ξένο, μπορούν να τα πουλήσει και πιο ακριβά και να γίνουν πιο ευπρόσδεκτα και πιο εύκολα για αυτούς. Ωραία. Εγώ νομίζω ότι έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πολλά πράγματα και στην Ετωλοκαρνανία. Θα τα κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή και με τον πρόεδρο από κοντά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο. Κοιτάξτε, εμείς παλεύουμε σαν επιμελητήριο πάρα πολλά χρόνια με την εξωστρέφεια στο εξωτερικό να προωθήσουμε τα προϊόντα του νομού, ειδικά τα αγροτροφικά. Όμως έχουμε τα τελευταία τουλάχιστον 7-8 χρόνια, έχουμε κάνει κάποιες στρατηγικές για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, κυρίως διασυνδέοντας τους δύο αυτούς κλάδους, στους οποίους δίνουν πραγματική υπεραξία στην οικονομία. Ευελπιστούμε μετά τον κορονοϊό πραγματικά να ανοίξουν πάλι οι αγορές, να μπούμε στην κανονικότητα, ο κόσμος να βάλει τα δυνατά του και όταν θα έρθουν οι τουρίστες να είμαστε έτοιμοι να τους δώσουμε την πραγματική Ελλάδα, την Ελλάδα του μόχθου, της αγάπης του πραγματικού ελληνικού προϊόντος. Θέλετε να μας πείτε για 2-3 πράγματα, σε τι κατάσταση είναι οι επιχειρήσεις με τον κορονοϊό τώρα? Παρόλο που ξέρουμε ότι είναι δύσκολα. Κοιτάξτε, ο επιχειρηματίας πρέπει να μην το βάζει ποτέ κάτω. Πρέπει να προσπαθεί με τις συνθήκες στις οποίες βρίσκει να ανταπεξέλθεται. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι έχουν δεχτεί φοβερή, πάρα πολύ μεγάλη μείωση και πιστεύουμε. Θα πρέπει να δούμε βήμα-βήμα μετά την έξοδο από τη συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί παγκοσμίως, όχι εμείς σαν χώρα μόνο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να στηριχθεί λίγο περισσότερο ακόμα ο επιχειρηματικός κλάδος. Προσπαθούν οι επιχειρηματίες, είναι όμως δύσκολο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να κάνουμε όμορφες κουβέντες και να προσπαθούμε να δείξουμε ποιο είναι το όρομα και η αγάπη για τον τόπο. Ευχαριστούμε πολύ. Μόλις θα ανοίξουν τα πράγματα θα τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά. Να είστε και εσείς καλά.